Σε λίγα λεπτά ξεκινάει το φαινόμενο της διάβασης του Ερμή από τον ήλιο. Έχουμε εδώ στο προάβλιο του σχολείου του 3ου Γυμνασίου, το οποίο προάβλιο και σχολείο βρίσκεται πάνω από την πλατεία του Αργοστολίου, και μπορεί όποιος θέλει να έρθει από τους συμπολίτες μας, παιδιά και μικρότερης ηλικίας και μεγαλύτερης και ενήλικες, να δει αυτό το φαινόμενο. Αυτό θα αρχίσει τώρα στις 2:11 το μεσημέρι, δηλαδή θα αρχίσει να ο δίσκος του Ερμή να μπαίνει μπροστά από τον ήλιο. Θα κρατήσει αυτή τη η είσοδος του μόνο 2 λεπτά, και στη συνέχεια θα συνεχίσει μπροστά από τον ήλιο για μέχρι τη νύχτα, μέχρι τις 9 ώρα το βράδυ. Εμείς θα το βλέπουμε μέχρι τις 6 το... μέχρι τις 6 το απόγευμα θα είμαστε εδώ στο σχολείο. Γιατί μετά θα δύσει ο ήλιος, δηλαδή δεν θα φαίνεται ο ήλιος από το χώρο που είμαστε εδώ. Συνεχίζει το φαινόμενο. Το φαινόμενο συνεχίζει μέχρι και τις 9 το βράδυ. Θα διαρκέσει 7 ώρες. Αυτό συμβαίνει κατά όχι ταχτά διαστήματα, κατά μέσο όρο 13 φορές τον αιώνα. Η επόμενη φορά θα γίνει η διάβαση αυτή, θα παρατηρήσουμε το φαινόμενο το Νοέμβριο του 2019. Η προηγούμενη διάβαση πριν 2 χρόνια, του Ερμή δηλαδή από τον ήλιο, που είχε γίνει πριν 2 χρόνια, δεν ήταν ορατή από την Ελλάδα. Αυτή η διάβαση είναι ορατή από όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Απλώς σε διαφορετικές ώρες καταλαβαίνουμε γιατί είναι αλλού αυτή τη στιγμή η νύχτα. Νομίζω ότι είναι όμορφα αυτά τα φαινόμενα. Θα δούμε μία κοκκίδα να περνάει μπροστά από τον ήλιο. Ο Ερμής είναι το ένα, η διάμετρος του Ερμή είναι το ένα εκατοπεντηκοσιωστό το μήκος της διαμέτρου του ήλιου. Όποιος θέλει, ξαναείπα, μπορεί να έρθει και να ρωτήσει. Έχουμε εδώ τον κύριο Σταυρόπουλο τον Κώστα, έχει φέρει 3 τηλεσκόπια, ο οποίος είναι ερασιτέχνης αστρονόμος, αστροφωτογράφος πιο σωστά. Θα τους πει για το site που έχει ο ίδιος το δικό του, τις φωτογραφίες που έχει βγάλει, όχι μόνο τις σημερινές που θα βγάλει, αλλά και φωτογραφίες διαφόρων αντικειμένων του διαστήματος, αλλά και της γης της ίδιας. Καλό είναι να έρθουν, μπορεί να έρθουν για 5 λεπτά, για 10, θα είμαστε εδώ, όπως ξαναείπα, μέχρι τις 6 το απόγευμα.